Αν πάμε ψηλά και δούμε την εικόνα από ψηλά, διακρίνουμε άλλες λεπτομέρειες. Όχι ουρές απαραίτητα. Πάμε να ανοίξει λίγο το μάτι μας με τα δύο αγόρια, με τον Τάσο και τον Αντώνη, που κάθε μέρα πετούν απευθείας τον ντρόουν τους για την εκπομπή μας. Σήμερα που βρίσκεστε, παραθαλάσσια σήμερα. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα, Πόπη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα. Είμαστε στη Νέα Μάκρη αυτή τη στιγμή και πετάμε εδώ πέρα στα απίστευτα αυτά νερά. Ό,τι μπορείτε να δείτε και εσείς στις εικόνες σας. Παρ' όλα αυτά, ήρθαμε εδώ πέρα γιατί μας το ζητήσανε οι τηλεθεατές, έτσι, από το Twitter. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Ψηφίζετε, πρέπει να σας πω ότι στέλνετε μέσα στο LiveUGR, στο hashtag, στέλνετε προτάσεις για το που θέλετε να πάμε να πετάξουμε τον drone. Ξεκινήστε τις επόμενες ημέρες εντός Αττικής και στη συνέχεια θα βγούμε και εκτός. Και θα κάνουμε και ψηφοφορία να δούμε με ποια σειρά θα ακολουθήσουμε τις προτάσεις αυτές. Για να σας ακούσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν. Όχι γιατί έχουμε ξεμείνει κάτι τέτοιο από. Πας καλά, η Ελλάδα είναι γεμάτη ωραία μέρη. Ακριβώς. Εντός Αττικής πάντα, έτσι μην είμαστε και. Ακόμα προς το παρόν, εκτός Αττικής δεν. Να πούμε φυσικά ότι η Νέα Μάκρη ανήκει στο Δήμο Μαραθώνα και βρίσκεται μόλις 32 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Αθήνας και μπορείτε να προσεγγίσετε το μέρος είτε οδικώς είτε και με χτέλ, ό,τι προτιμάτε εσείς. Ακριβώς. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και μέσα αλλά και γύρω από στην περιοχή αυτή, στη Νέα Μάκρη, που μπορείτε να επισκεφτείτε. Γι' αυτό συνιστούμε να έρθετε οδικώς για μια έτσι καταπληκτική ολοήμερη εκδρομή. Για να προλάβετε να τα δείτε όλα στην ουσία. Εδώ βλέπετε και την τεράστια παραλία πραγματικά που καλύπτει, η παραλία καλύπτει όλο το μήκος της Νέας Μάκρης. Είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα με πεντακάθαρα νερά όπως βλέπετε, γαλαζοπράσινα. Τώρα είμαστε στο ύψος της Χρυσής Ακτής. Έτσι λέγεται, έτσι την έχουν ονομάσει. Υπάρχουν και άλλες ακτές. Είναι ίδια στην ουσία, απλά την ονομάζουν διαφορετικά. Τι όμορφη εικόνα που είναι, βρε παιδιά. Είναι πανέμορφα, πραγματικά. Είναι τυχεροί όσοι μένουν εκεί, όσοι είναι η μόνιμη κατοικία τους εκεί, όπου και αν εργάζονται στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς και να έχεις αυτή την εικόνα μπροστά στα μάτια σου και την πρόσβαση στην Αμμουδιά, φυσικά. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα, μιας και είπες, Πόπη, όσοι μένουν εκεί, ο πληθυσμός αυξάνεται όταν φτιάχνει ο καιρός. Αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός. Όταν ανοίγει ο καιρός, αυξάνεται ο πληθυσμός, τριπλασιάζεται για την ακρίβεια. Έρχονται πάρα πολύ, ειδικά από την Αθήνα. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και μια υπέροχη περιοχή πολύ κοντά στην Νέα Μάκρη, το Μάτι Αττικής, που είναι ένας μας προορισμός για κοντινές αποδράσεις από την Μάλιστα. Αθήνα. Με τα αρχαία φυσικά και στη Νέα Μάκρη αρχαία, πολλά αρχαία, δίπλα στο Μαραθώνα, δεν το συζητάμε, η Ελλάδα είναι γεμάτη από αρχαιολογικούς τόπους. Όπου και αν περπατάς, κοιτάς δίπλα σου και βλέπεις ένα αρχαιολογικό, είτε με πλήρη ανασκαφή είτε όχι, που μπορείς να καθίσεις, να τα απολαύσεις, να κάνεις μια αναδρομή στο παρελθόν κλπ. Αγόρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τέλεια η εικόνα που μας στείλατε και σήμερα. Αν και έχει λίγη σαχαρένια σκόνη και θολώνει λίγο σήμερα η εικόνα μας. Έχει ψηλό μύκλι, έχει ψηλό κάτι, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι, μία συννεφιάζει, μία βγάζει ήλιο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και κάποιες μικρές παρεμβολές, γιατί φυσάει κιόλας. Δηλαδή έχουμε κάποια μικρά κολλήματα. Είναι αλλά, σκόνη εντάξει, και δες τώρα έτσι όπως πετάς, πώς φαίνεται αυτό το σύννεφο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι, ναι, από μακριά απόσταση ξαφνικά είναι σαν να έχει σκόνη πάρα πολύ. Χωρίς λόγο, δεν ξέρω και δεν είναι σαν. Δεν είναι σαν. Έχει έρθει σκόνη από τη Σαχάρα και αυτό είναι που κάνει την ατμόσφαιρα πιο δύσκολη σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, γεια σας.